Καλημέρα σε όλους. Ξεκίνησε ένα καινούργιο επεισόδιο. Σήμερα θα κάνουμε διαφορετικά πραγματάκια από το προηγούμενο. Το προηγούμενο επεισόδιο βασίστηκε εδώ, σε αυτό το δωμάτιο. Εδώ κάναμε τις αλλαγές και όλα αυτά. Και ήθελα να προσθέσω 2-3 πράγματα. Αρχικά περιμένουμε μια παραγγελία. Έξτρα, βάλαμε εδώ πέρα αυτή τη σεταριέρα. Έκλεισε καλά το χώρο, μπορώ να πω. Έκλεισε καλά το χώρο και κρατάει τα χωματικά να μην πέσουν. Γιατί τα μισά από κάτω είχαν πέσει. Γιατί κάποιο χαζό, δεν θυμάμαι στο παρελθόν ποιο τα είχε βάλει αυτά. Τα βάλε λάθος. Τι ήθελα να κάνω σήμερα. Πριν πάω στο σαλόνι, σήμερα περιμένουμε τη τετραμπάι, θα φτιάξουμε ένα gaming σαλόνι. Αυτό εδώ πέρα το περιμένουμε τώρα εντός 5 λεπτών για να μπορέσουμε να το βάλουμε εδώ πέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι, γεια σας, για μια παράδοση. Ήρθε κιόλας, ρε φίλε, δεν συζητούσαμε κάτι άλλο. Εδώ είναι. Άρε, Ελγκάτ, ούτε σπόνσορ να είχαμε. Όχι. Υπολόγισα ότι τώρα το μικρόφωνο δεν είναι ψηλά, είναι χαμηλά και μου είναι ακριβώς εδώ. Και τώρα καλά είναι. Καλά δεν είναι για τώρα. Καλά είναι, θα το φτιάξουμε. Εδώ ο σκοπός μας είναι το σαλόνι, όπως το βλέπετε, να γίνει ένα gaming σαλόνι. Δηλαδή RGB. Όπου έχει RGB είναι gaming. Να σας δείξω τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ο προηγούμενος καναπές από το προηγούμενο σπίτι έχει έρθει εδώ πέρα, έχει πιθανότητα στη θέση του. Έχουμε τα φωτιστικά αυτά, πρέπει να τα αλλάξουμε. Εδώ η βιβλιοθήκη που είχα στο προηγούμενο σπίτι τη βάλαμε δίπλα ακριβώς στο καναπέ για να μπορούμε να βάλουμε πραγματάκια. Εδώ πέρα ένα air fryer τη. Xiaomi. Μια τοστιέρα, φρυγανιέρα. Είχα δει ένα βίντεο ένα πρωί που απλά ένας ξύπνησε το πρωί, έφτιαξε το καφέ του και έβαλε δύο φέτες και έγινε αυτό το. Το. Παφ! Μου σκάνε οι φέτες πάνω και ψήθηκα και το πήρα. Το ψυγείο. Ένα ψυγείο του LG μαζί με ένα μαγνητάκι με το φερνόζεν. Ποια χώρα είναι αυτή? Το θερμοτήριο το έβαλα εδώ πάνω. Όσοι θυμάστε στο πρώτο επεισόδιο, το μπάνιο ήταν πολύ μικρό. Οπότε είπα να παίξω μια μαγιά, να βάλω το πλυντήριο πάνω από το θερμοτήριο και να είναι εδώ πέρα στην κουζίνα. Το έχω δει σε κάτι αμερικάνικες σειρές και όλα αυτά. Έχω δει τα πλυντήρια είναι στην κουζίνα και λέω γιατί όχι, ρε φίλε. Θα βάλουμε φως. Τι έχουμε πει? Για να βάλεις μια λάμπα, πρώτα ανοίγεις το γενικό, δεν το κλείνεις. Κουζίνα πως φαίνεται? Μπρο, vibes κουζίνας. Τέλος. Είδατε, δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο φαινόταν. Home cinema. Δεν το χρησιμοποίησα και πολύ την τελευταία φορά. Περισσότερο το χρησιμοποιούσαν αυτοί που καθόντουσαν στον καναπέ. Προσέχει τα πράγματα που έχει πάνω. Θέλουμε για να φωτίζει όμορφα να σκάει λεπτοτενία εδώ γύρω. Για να μπορεί να βγάζει το φωτισμό στα πλάγια. Θα την απλώνουμε κάτω. Κάποιος μου το είχε πει αυτό. Να είναι σαφίδια. Δηλαδή εδώ στο τέλος μόνο θα πλαγιάζει. Και θα μπαίνει αυτό το connect εδώ. Έτσι. Oh. Ναι. Πάρει καν πολλή ώρα αυτή η λεπτοτενία, γιατί είχα μια φαϊνή ιδέα να κολλήσουμε απλά κόλλα παντού και να το κόψω. Πρέπει να κόψουμε καμιά άλλη ταινία. Εντάξει, θα μας βγει η ψυχή να το κόψουμε αυτό. Ήρθε η ώρα να γίνει το πρώτο τεστ. Ελπίζουμε να ανάψει. Και εσείς και εγώ. Oh. Dude. Ουφ. Πού το έχετε δει αυτό? Μπρο, το κάνει να φαίνεται επαγγελματικό. Ουφ, μπρο. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνουμε? Κουραζόμαστε. Έλα, κάτσε, σε βλέπω λαχανιάζεις. Τι είναι αυτό? Νερό θέλω, ρε μαλάκα. Έχει νερό εδώ μέσα? Έχει, ρε. Τι γίνεται? Έλα, πάρε νερό. Το μαλάκα δεν είναι χρησιμοποιημένο. Δεν πειράζει, τι έκανα. Το γλύψες. Έλα. Το γλύψες. Ναι, σίγουρα έφτιαξα και όλος μέσα. Τι μαλάκα. Πλήσεις το πέντε που είναι, φίλε. Ποιο, δεν ήταν δικό μου εκείνο. Ήταν το σπακ. Γιατί δεν μην έχεις ένα πλήσιμο 5, ρε φίλε. Ναι, δεν θέλω πλήσιμο 5. Γιατί? Τι θα το κάνω, δεν έχω παίξει ποτέ. Και ποιος είπε να παίξεις, ρε φίλε? Ποιος θα παίξει, εγώ θα παίξω. Α, κατάλαβα. Φέραμε PC, θα φέρουμε και πλήσιμο 5 να τα πούμε. PC έχω και σπίτι μου. Δεν ξέρεις να κόβεις.
Πίστευα, θα ήξερες. Δεν είμαι νίντζα. Τι βγάζει από κάτω. Από κάτω είναι οι συνδέσεις του. Λες τώρα, ναι, ναι, είναι κάτω. Βλέπεις, όλα κάτω πάνε. Περίμενε ρε, από όποια πλευρά και να το κοιτάξεις, δεν θα φαίνονται καλώδια. Πρόσεξε με, πρόσεξε με. Και για τα ακουστικά σου. Μπορείς να κάνεις και γυμναστική αν θέλεις. Πολύ ωραία. Υδρόψυξη, να μου πεις. Όντως, χώρεσαν όλα αυτά εδώ μέσα. Όπως φίλε. Χώρεσαν όλα αυτά εδώ μέσα. Κάτσε να δώσω εδώ από την άβρο. Ρε φίλε, ξέρεις για να το ψαλωτικό, θα μπαίνει κάποιος, θα του βλέπει αυτό, θα λέει τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, 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 δεν υπάρχει ρε. Να φας αυτό, δε, βαλιτσάκι ρε φίλε. Δεν είναι. Μπρο, είναι τρομερό. Έλα, έλα. Πάμε για λίγα, πάμε λίγο deadlift. Πάμε λίγο deadlift, το έχεις. Ναι. Ή δικέφαλο. Πόσα κιλά είναι. Είναι, εντάξει, αφού είναι και η κάρτα βαριά. Πόσα κιλά είναι. Κάνα πεντάκιλο πρέπει να κάνω. Εντάξει, πέντε. Μία. WiFi είναι. Κοίταξε, το καλύτερο πράγμα έτσι όπως το βλέπω είναι να το βάλεις εκεί πέρα πάνω. Γιατί η κάμερα από το κινητό, έλα να σου τη δείξω. Εγώ θα βγάλω την οθόνη, ρε φίλε. Μην δω το Sony εδώ μέσα. Ποιο Sony, βρε, ποιο Sony. Οπα. Τόσο απλό. Την έχω γυρίσει ανάποδα ή όχι. Όχι. Θα την έχω. Όχι. Ουφ. Ουφ, μπρο. Α, είναι και κέρδο. Όχι, απλά στράβωσε. Όχι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Εγώ. Δεν θα κάνω μέσα τώρα 5 ώρες να βγάζω μια βάση. Ορίστε. Εσύ η δουλειά σου ήταν να κρατά. Ε, είδες, τώρα δεν σου λέω. Να τώρα και το άλλο, έλα τώρα σε παρακαλώ σε εμένα. Αυτό το μακρύ δικό σου κανένα πρόβλημα. Άνοιξε το. Αλλά δεν με πιστεύεσαι. Όχι. Βάλ' το αγόρι μου, βάλ' το, βάλ' το. Αυτό δεν είναι που πρέπει να κάνω. Τόσο απλό. Έλα, μπορείς. Μπράβο, αγόρι μου. Καλά είσαι, ε. Σίγουρα. Πάρα πολύ ωραία. Τι παίρνει. Κάνει ρε ο άνθρωπος. Για βάζω με το νεράκι. Βάλα πω. Μη συγγελάω εδώ πέρα. Καινούργια οθόνη. Εγώ βγάζω βίντεο και το μάζεμα. Και το μάζεμα βγάλε. Να το βλέπει ο editor να λέει τι κάνει ρε μαλάκι. Και εγώ κατεβάζω 50 GB footage με 24. Εδώ έχει λίγο σκόνη σε παρακαλώ. Για καθαρίζω εδώ. Για βγάλτα. Τι λέει με το κατάλληλο δάχτυλο. Ορίστε. Θα βγάλω και το άλλο. Βλέπεις, 3 μέτρα λέει. Μου το χαλάσει ακόμα δεν το πήραμε. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ουφ, μπρο! Ουφ, πω! Ή τον μπερδέψει η μάνα μόνο με τρίφτη. Είναι και δίπλα στην κουζίνα και όλος δεν ξεκινάει εδώ. Unboxing. Το σωστό το unboxing είναι τέσσερα το ευρυσιστό κοπίδι. Σωστό το unboxing. Δεν τρυπάει. Όχι. Το έχω. Αρχίδια. Ρε φίλε, ποιος είμαι δηλαδή. Έντι. Τράβα. Τι γίνεται ρε. Αυτό είναι το γαμπάκι του ρε, δεν βγαίνει από εδώ. Είσαι καζός ρε μάλλα. Ωραία, κάτσε να φέρω και ένα ποντίκι. Το gaming PC στο σαλόνι ετοιμάστηκε. Πολλά άτομα εδώ πέρα θα έρχονται να με εκμεταλλεύονται για να κάθονται να παίζουν games. Να ήδη ένας. Κι εγώ το σκέφτομαι σοβαρά. Είδες, το σκέφτονται όλοι με 500 γραμμή. Gaming PC στο σαλόνι να βρίσκεται εδώ πέρα, ναι, είναι λίγο διαλαστικό. Ξέρετε τι λείπει, ρε φίλε, από αυτό το σπίτι. Μια κάμερα ασφαλείας, να είμαι έξω από το σπίτι και να βλέπω ποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι. Άλλος ένας λόγος να μην μου κλέψετε το σπίτι. Ήτανε. Ποιος έμεινε εδώ πέρα, χιονάτη. Που να δεις στο μπάνιο. Do you speak English? Hello my friend. Κάνα ρε το αυτό. Ας αρχίσουμε. Παρακολουθήστε και ακούστε και συνομιλήστε. Οκ. Έλα ρε να δούμε την κάμερα ρε τώρα. Μουρα τι λες. Ακουγόμαστε. Ε. Μπορεί να γυρνάει η θέση μας. Εδώ βλέπεις έχεις συναγερμό με αυτούς που βάζεις. Για πάρα συναγερμό. Κύριε Βαλέας. Σταμάτα! Δεν θέλω να σταματήσω, σταμάτα το! Ωραία να τελειώσει και έτσι η σημερινή ημέρα. Συνδέσαμε το PC, βάλαμε τα RGB. Λέω, Ωρνάγκελε, σε βλέπουμε και από εδώ πέρα. Φαίνεσαι και από την κάμερα εδώ πέρα. Τα έχουμε όλα έτοιμα. Συνεχίζουμε τώρα τις επόμενες μέρες με νέο υλικό. Χαμογελά. Όλο το σπίτι πλέον έχει γίνει RGB. Μπορώ να το αλλάζω χρώμα. Γίνεται μπλε, γίνεται μοβ, γίνεται κόκκινο. Γίνεται από όλα τα χρώματα. Αλλά εμείς θα το αφήσουμε για τώρα εδώ.
περίπου στο mob. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο σπίτι, μπορώ να πω. Ωραίος, φίλε. Που δεν φάνηκαν σε αυτό το βίντεο. Γιατί ήταν τυπικά πραγματάκια που πρέπει να γίνουν off camera. Τώρα πάμε να δείξουμε τι αλλαγές έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στο σαλόνι. Το πλυντήριο εδώ πέρα κάθεται τέλεια δίπλα στο ψυγείο και το στεγνοτήριο από πάνω. Για να μαγειρεύω, να παίρνω και τα βάζω κατευθείαν στο πλυντήριο για να ανακατεύονται κατευθείαν μπαμ μπαμ. Εδώ πέρα είναι οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή έχουμε και μαγειρεύω και κάνω και ράνω. Όλα βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Έχουμε εδώ πέρα πότα που μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστούν και η σημαντική αλλαγή που κάναμε ήταν πάνω εδώ πέρα τα φωτιστικά. Έχουμε αλλάξει όλα τα φωτιστικά και βάλαμε Philips Hue λάμπες για να μπορούμε ένα κουμπί να αλλάζω το χρώμα σε όλο το σπίτι. Και συμπληρώσαμε τη βιβλιοθήκη. Ναι, ποτοθήκη είναι πλέον αυτή, δεν είναι βιβλιοθήκη. Έχουμε βάλει μόνο ποτά εδώ πέρα. Έξτρα πράγματα που έχουν αλλάξει. Είχα εδώ πέρα ένα τραπεζάκι, το είχαμε φτιάξει με το Σαμούρ. Περιμένω ένα ακόμα σύνθετο και έφερα μια καινούρια αλλαγή. Έφυγα λίγο από τη Philips γιατί ήμασταν συνέχεια στη Philips. Κοιλιά έκανε Philips, Philips, Philips συνέχεια. Και πήρα κάτι μπάρες της Go. Αυτή η μπάρα συνδέεται μία με την άλλη εδώ πέρα και μπορείς να φτιάξεις τρίγωνα και σχέδια και όλα αυτά. Συν ότι έχει πολύ ωραίες εφαρμογές. Να σου πω, θα το κάνουμε κλαμπάκι εδώ. Α, και ο πίνακας από το προηγούμενο σπίτι. Ναι, εδώ είναι, λάτος. Εδώ είναι, δεν έφυγε. Μην πείτε ότι είναι στραβά. Άμα δω στα comments να λέτε ότι είναι στραβά, αλήθεια τον βγάζω τον πίνακα. Πάμε να δούμε και τη webcam. Γιατί να μην υπάρχει μια webcam εδώ πέρα στο σαλόνι. Βαμβακερά πράγματα για να μην χαλάει η οθόνη. Λοιπόν, πριν από 2-3 ώρες ήρθαν τα πράγματα από τη Logitech. Τώρα ήρθε και αυτό το πραγματάκι που περίμενα τόση ώρα, που είναι δύο μπάρες. Έπρεπε να πάω διακοπές, αύριο πρέπει να πάω διακοπές βασικά. Και περίμενα ένα τελευταίο δέρμα και το τελευταίο δέρμα ήρθε. Και είναι αυτά εδώ. Είναι λες και θα εκτοξεύσω κάτι από εδώ. Πιστεύω, νομίζω ότι πρέπει να το ανοίξω από εδώ. Όχι, μπρο. Υπάρχει πιο κολλήση. Ουφ! Αυτό εδώ πρέπει να βγάζει φως RGBW. Εδώ μπορούμε να βγάλουμε και λευκό φως αν θέλουμε. Πρέπει να βάλουμε χρωματάκι κόκκινο, πράσινο. Πρέπει να βάλουμε ένα μπλε. Μπλε. Πορτοκαλί έχει, μπρο. Πορτοκαλί. Ωραίο, μ' αρέσει. Έτσι εκεί θα μπει. Ωραία. Έχουμε ένα από τα δύο. Μάσαμε και το δεύτερο. Θα μπει στο gaming room. Κάτσε προ. Κάτι βαρά επιληψία. Τώρα έχουν συνδεθεί μέσα σε μια μπρίζα όλα τα υπόλοιπα. Και όταν τα άλλα κάνουν on off, μπαίνουν σε ένα mode reset φάση. Και το reset είναι αυτό το θερμό χρώμα. Άρα το ερώτημα είναι τώρα σε αυτή τη γωνία ή σε εκείνη. Για τώρα είμαστε εντάξει. Εγώ τώρα πρέπει να πάω διακοπές. Θα φύγω. Εσείς αυτό το βίντεο δεν ξέρω πότε το βλέπετε. Δεν ξέρω σε τι περίοδο το βλέπετε, σε τι κατάσταση. Εδώ πέρα φανταστείτε ότι είναι 16 Αυγούστου. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τελευταίο part. Θα βγει άλλο ένα part μάλλον που θα είναι το τελειωτικό part. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και θα έρθουν και άλλα πολλά βίντεο. Γενικά βίντεο. Οπότε κάντε subscribe.